Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Φούντα, αδερφό της Ιωάννας Φούντα, που όπως ανέδειξε με άρθρο του Τύρναβος Πρες, αναζητείται από το 1963. Πείτε μας, κύριε Κώστα, με δύο λόγια την συγκλονιστική αυτή ιστορία. Σε μια συζήτηση πρόσφατα εδώ με τον κύριο Δημήτρη Γεωργάκη, αναφέρθηκα στην περίπτωση της αδερφής μου. Το 1963 νοσηλεύτηκε πρώτα στη Λάρισα και μετά στην Αθήνα για ένα πρόβλημα που είχε. Η διαμονή στη Λάρισα ήταν μικρή, στην Αθήνα μεγάλη. Μετά από ένα διάστημα ήρθε η είδηση του θανάτου. Η μητέρα μου βέβαια ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ. Είχε κάποιες φωτογραφίες, ρούχα τα πάντα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καν φωτογραφία, παρόλο που κάνω μια προσπάθεια να βρούμε την αδερφή μου, δεν έχουμε τουλάχιστον μια φωτογραφία. Όσον αφορά το θέμα της αδερφής μου, βαφτιστήκαμε μαζί, έχουμε μια διαφορά ενός έτους. Μέσα μου όλο αυτό το διάστημα πίστευα ότι δεν με έχει πεθάνει και οριακή ημερομηνία, θα έλεγα χρονολογία, κατά την άποψή μου, το 2000 που επισκέφθηκε το νοσοκομείο, μια εξουσιοδότηση του πατέρα μου για να πάρω κάποια στοιχεία για την πορεία της υγείας κλπ. Και με αφορμή ένα μεγάλο γεγονός που προηγήθηκε τη συνέβρεση ανθρώπων που είχαν χάσει παιδιά εκείνο το διάστημα και ίσως και αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για να προσπαθήσω να βρω την αλήθεια. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το στοιχείο που θα βοηθήσει το puzzle να ενωθεί, ένα κομμάτι το οποίο θα βοηθήσει να εξελιχθεί η ιστορία και να μάθετε την αλήθεια? Στην αρχή, βλέποντας το πρόβλημα, κινήθηκα κυρίως στο γεγονός να δω την περίπτωση της πορείας της υγείας της. Αυτό δηλαδή με είχε τραβήξει, θα έλεγα, το ενδιαφέρον για να αποκλείσω οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, οτιδήποτε έγινε και δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αλλά μετά τα γεγονότα της Αθήνας που είχα αυτά όλα που σας περιέγραψα προηγουμένως, νομίζω ότι το βάρος πέφτει στο να καλύψουμε το πρόσωπο αυτό το οποίο, αν υπάρχει, δεν ξέρω, θα μπορεί και ψεύτικα τα στοιχεία τα οποία δηλώνονται, ξέρω αν δεν υπάρχει το αριθμό ταυτότητας σε κάποιο έγγραφο που έχω από το άτομο, που χωρίς καμιά εξουσιοδότηση ένας υπάλληλος 19 χρονών πήγε την πύρη, λες και είναι η κόρη του. Αλλά νομίζω εκεί είναι η βαρύτητα. Τώρα και το αρχείο να πάρουμε, το οποίο δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να πάρθει με κάποιο τρόπο, το ιστορικό φάκελο δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Γιατί δεν, εντάξει, δεν μείνω να αναφέρω τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να... Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνω μια επίσκεψη, εννοείται. Να δουν τώρα πότε θα είναι στο νοσοκομείο και να κάνω μια αίτηση πάλι για να μήπως τυχόν καταφέρω να πάρω τον φάκελο τον ιατρικό, χωρίς να σημαίνει τίποτα, γιατί η πορεία αυτή των 6 μηνών, το ότι βγήκε ζωντανή, νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι η υγεία της πήγαινε καλά, γιατί για να βγει κάποιος στο νοσοκομείο δεν βγαίνει έτσι για να βγει. Βγαίνει όταν είναι καλά και ειδικά την εποχή εκείνη παλιά. Δεν είναι όπως σήμερα που είναι βέβαια πιεσμένα τα πράγματα και στη δημόσια υγεία και ούτω καθεξής. Είπατε ότι η μητέρα σας, όπως γράψαμε και στο άρθρο, έκαψε όλες τις φωτογραφίες και τα προσωπικά αντικείμενά της. Οπότε δεν ξέρω αν τη θυμάστε, αν έχετε ακούσει το πώς ήτανε, πώς έμοιαζε. Παρόλο που βαθιστήκαμε μαζί στην ίδια πολυπίτρα, στο χωριό πάνω στην Αδέλα, στον Άγιο Θανάσιο, δεν θυμάμαι, είμαι πολύ μικρότερος, ήμουν 2 χρονών εγώ. Αλλά θυμάμαι από τις περιγραφές της μητέρας μου, που ήταν όταν έλεγε, όχι μόνο η μητέρα μου βέβαια, αλλά και από συγγενείς και γείτονες, ήταν πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ξανθά μαλλιά και λοιπά, με ωραία μάτια. Ίσως αυτό δεν λέει σε κάποιους ανθρώπους, αν και το θεωρώ λίγο. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτός ένας λόγος. Όλοι θέλουμε να έχουμε όμορφα παιδιά. Τώρα οι φωτογραφίες δεν υπάρχουν. Εκείνο που μπορώ να κάνω τώρα τελευταία θα δω
πέρα από τη δημοσιοποίηση που πήρε το γεγονός, άρα μπορεί να έχουν κάποια αποτελέσματα, κάποιοι μπορεί να μας βοηθήσουν. Να έχουν κάποια φωτογραφία. Κάποιος μπορεί να έχει κάποια φωτογραφία. Κάποιοι που είναι συνομήλικοι της αδερφής μου ή κάποιες κοπέλες. Και ίσως και κάνω κάτι άλλο, να προσφύγω στην, να καταφύγω στην κοινότητα και να βρω περίπου από το Μητρό Αρένων αγόρια που ήταν της περίοδου εκείνης και να κάνω εγώ μια προσπάθεια να προσεγγίσω αυτές τις οικογένειες. Μήπως τυχόν έχουν κάποια φωτογραφία για να δω έτσι, τουλάχιστον δεν έχω και εγώ για αυτή τη στιγμή. Η μητέρα μου λειτουργήσε με το συναισθηματικό σκέλος. Λειτουργήσε από αγανάκτηση, έχασε την πρώτη κόρη και έφτασε σε αυτό που θα το έκανε ο καθένας. Να κάψει ό,τι έχει σχέση με το παρελθόν, αλλά νομίζω δεν ήταν ιδανική. Ίσως ήταν μια αντίδραση στιγμής. Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Με όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει και όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει, πιστεύετε ότι η Ιωάννα ζει? Ναι, θα σας αναφέρω το εξής, ότι στην αρχή, πριν μπω στην περιπέτεια, να πάω να ταξιδέψω για Αθήνα κλπ. Είχα μέσω έτσι, ήταν καημός, ήταν αίσθηκτο, πίστευα ότι ζει, χωρίς να έχω καμιά απόδειξη. Όταν όμως επισκέφθηκα την Αθήνα και είδα κάποια πράγματα, τι είδα δηλαδή, αυτά που σας εξήγησα προηγουμένως, τα έγγραφα και όλα αυτά τα οποία... Αν ήμουν δηλαδή 5% που λειτουργούσε το αίσθημα μέχρι εκείνο το διάστημα, μετά είμαι 100% σίγουρος ότι ζει. Δηλαδή 1% περίπου να είναι, ξέρω εγώ, να έχω πέσει έξω. Γιατί όπως έχουν τώρα κουμποθεί τα πράγματα αυτά, από ό,τι βλέπουμε εκεί με τις ημερομηνίες κλπ. Διαπιστώνουμε κάτι ότι δεν στέκει εκεί πέρα. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα όπως είναι τουλάχιστον διατυπωμένα στα έγγραφα. Και... Τώρα βέβαια το τελευταίο που είναι, είπα και προηγουμένως, θα είναι να πάρουμε τον ιατρικό φάκελο. Αν και εκεί νομίζω δεν ξέρω το. Θα δείξει και κάτι. Έχω την εντύπωση αυτή ότι πρέπει. Ζει, μάλλον να μην πω πρέπει. Και το αποδεικνύει κάλλιστα το απλό εξιτήριο. Ότι βγήκε ζωντανή. Χωρίς να έχει υπόψη οικογένεια τίποτα, χωρίς να ξέρει ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρός εκείνη την χρονική στιγμή. Αλλά σημαίνει κάτι άλλο έγινε. Αυτό ψάχνουμε να δούμε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε για την αλήθεια, να δούμε τι έγινε. Τώρα βέβαια το τι έγινε, πιστεύω στην πορεία, με τη βοήθεια και όλα και του Τίνο Βοσπρέσ και όχι μόνο όλο του κόσμου που θα μπορεί να μας βοηθήσει. Και βέβαια, δεν σημαίνει ότι αυτό το διάστημα δεν κάναμε τίποτα. Πολλά έχω κάνει. Προσέφηκα και σε κάποιες εκπομπές, όπως σας είπα, που είχαν σαν βασικό θέμα την ανέβρεση παιδιών κλπ. Γράφηκα σε συλλόγους, μήπως τυχόν και από την άλλη πλευρά, και νομίζω και το βασικότερο και ελπίδα μεγάλη πηγάζει από το γεγονός ότι ίσως οι θετοί γονείς της αδερφής μου σε κάποια διαθήκη, κάπου όλο ή εν ζωή, τις έχουν εκμυστηρεύσει ότι είναι θετοί. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί κινούμε και εγώ, κινείται και αυτή, αλλά κάπου μπορούμε να βρεθούμε. Νομίζω είμαι αισιόδοξο, αλλά θέλουμε λίγο βοήθεια από τον κόσμο, κάποια φωτογραφία που είπαμε, κάποια άλλη πληροφορία που να μας ανοίξει το δρόμο περισσότερο. Και αυτό κάνουμε και τώρα στην ουσία. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, νομίζω και αυτό θα συμβάλλει στο να προσεγγίσουμε την αλήθεια και να βρω την αδερφή. Ναι. Τώρα, η επίσκεψή μου αυτή στην Αθήνα μου δημιούργησε συναισθήματα, εντάξει, θα έλεγα από τη μία χαρά, από την άλλη λύπη, αυτό που λέμε χαρμολύπη, όντως. Η χαρά προήλθε από το γεγονός ότι είχε εξιτήριο, υπήρχε εξιτήριο της αδερφής μου τον Αύγουστο του 1963, που σημαίνει δηλαδή ήταν ζωντανή, παρόλο που οι πληροφορίες που μας είχαν έρθει ήταν περί θανάτου, που σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτό είναι το θετικό. Απ' την άλλη όμως, επειδή ήταν ένα πρόβλημα υγείας, αφού συνάντησα την κοινωνική λειτουργό, όταν μου είπε για πίκπα κλπ. Κλπ. Όλα αυτά μπορεί να είναι καθυλωμένοι, εκεί άρχισαν τα αντίστροφα συναισθήματα της λύπης. Και
προσπαθώντας να λύσω το πρόβλημα για να είμαι βέβαια, επειδή και η στιγμή δηλαδή ήμουν συναισθηματικά διεγερμένος, θεώρησα καλό να αποχωρήσω, αφού βέβαια είχα και μια συνάντηση και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Αρχείου, αλλά και με κάποιον από αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι κάναν την ψηφιοποίηση γενικότερα όλων των περιστατικών του νοσοκομείου, τελικά δεν είχα κανένα αποτέλεσμα. Στην πρώτη περίπτωση, ειδικά του πρόεδρου του Ιατρικού Αρχείου, μου είπε να απευθυνθώ στην Νικολούλη για να διερευνήσω την όλη υπόθεση. Στη δεύτερη περίπτωση, με τον υπάλληλο που ψηφοποίησε, αφού μου ανέφερε πολλές περιπτώσεις, άλλες πάλι με υποθέσεις παιδιών, κάπως σαν να με οδήγησε στην πλάνη. Γιατί με έστειλε να πάω στο ληξιαρχείο. Και απόρρισα, όντως είχε μια απορία, αφού βγαίνει από τη στιγμή που βγαίνει ένα εξιτήριο στο οποίο φαίνεται ζωντανή, γιατί να απευθυνθώ εκεί. Και όντως πήγα και διαπίστωσα ότι είχε πεθάνει. Βέβαια αυτά όλα τώρα, αν τα δούμε χρονικά, τα δούμε πώς συνέβησαν κλπ. Διαπιστώνομαι ότι βγήκε την ίδια μέρα, δηλώθηκε την άλλη μέρα ότι πέθανε την ημέρα που βγήκε. Κάποια πράγματα που από τότε μου δημιούργησαν την εντύπωση ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούν να στέκουν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον όλα αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως και για το, από το Ιατρικό Αρχείο και για το θέμα της ψηφοποίησης. Και το βασικότερο, όταν ζητάς κάποια έγγραφα, το κυρίαρχο θα έλεγα την άποψή μου, επειδή πήγαινα με εξουσιοδότηση του πατρός μου, πατέρα μου, διαπίστωσα ότι την πήρε κάποιος νεαρός 19-20 χρόνων ιδιωτικός υπάλληλος. Αυτός δήλωσε ότι θα θάνατο με μια υπογραφή ενός γιατρού. Όλα αυτά με ανησύχησαν και με έκαναν πιο πεισματάρι στο να βρω μια άκρη. Και το λέω αυτό, γιατί στην περίπτωση η Λάρισα τουλάχιστον να πήγα εκεί στο νοσοκομείο μου έδωσε αρκετά στοιχεία και περί της νοσηλείας, παρόλο που ήταν 5 ημέρες. Ενώ στην περίπτωση που πήγα στην Αθήνα και αφορούσε ένα εξάμεινο και παρουσίαση της αδελφής μου στο νοσοκομείο, δεν είχε κάποια ενημέρωση. Και ό,τι μου έδωσαν, παρόλο που του ζήτησα εκεί πέρα με την υπηρεσία. Όλα αυτά τα χρόνια βέβαια δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ να προσεγγίσω, να βρω την αλήθεια. Βρήκα πολλά εμπόδια στην πορεία. Τώρα ήταν μια ευκαιρία εδώ με το Tinova Press, δόθηκε μια ευκαιρία να ξαναψάξω πάλι. Παρόλο που έχουν χαθεί οι γονείς μου και θεωρώ ότι δεν θα. Και να τη βρω τώρα δεν νιώθω και τόσο καλά. Γιατί πιστεύω ότι καλά θα τον δουν και οι γονείς μου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα είναι κάτι σημαντικό για τη ζωή μας. Θυμούμενος βέβαια το πώς λειτουργούσε η μητέρα μου, τη στεναχώρια που πέρασε, ήταν η πρώτη κόρη της. Όλα αυτά με συνεπήραν και με έκαναν να κάνω αγωνιστό. Και θα αγωνιστώ κι άλλο να βρω την αλήθεια, όποια και αν είναι.